Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πάμε τώρα στο ταξιδάκι μας που κάνουμε κάθε Παρασκευή, να δούμε κάποιες κοινότητες όμορφες της πατρίδας μας. Σήμερα το πρωτοσέλιδο μας πάει Ψιμολόφου. Να δούμε ένα ρεπορτάζ και να υποδεχτούμε εδώ τους καλεσμένους μας. Σε μία ακόμα περιδιάβασή μας επισκεφθήκαμε αυτή την φορά την κοινότητα της Ψιμολόφου. Η Ψιμολόφου είναι χωριό της επαρχίας Λευκοσίας και αποτελεί μέρος του συμπλέγματος της Θαμασού. Βρίσκεται περίπου 16 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λευκοσίας και είναι χτισμένη στη δεξιά όχθη του ποταμού Παιδιαίου. Ο νέαρχος Κληρίδης ερμηνεύει την ονομασία της κοινότητας από τον Ο Ψιμολόφο, γιατί τα σιτηρά που καλλιεργούνται στην περιοχή αυτή οριμάζουν αργότερα από τα σιτηρά που καλλιεργούνται σε άλλες γειτονικές περιοχές. Ο συνοικισμός λοιπόν, που υπήρχε παλιά στην περιοχή του Ο Ψιμολόφου, με την πάροδο του χρόνου κατέληξε στην ονομασία Ψιμολόφου. Ο συνοικισμός της Ψιμολόφου χρονολογείται από την Μεσαιωνική εποχή ή και νωρίτερα, καθώς υπάρχουν στην περιοχή ερείπια διαφόρων αρχαιότερων παρεκκλησίων. Κεντρικός ναός του χωριού είναι η Εκκλησία της Παναγίας της Καθολικής. Η Εκκλησία της Παναγίας Καθολικής Ψιμολόφου είναι η κύρια εκκλησία της κοινότητάς μας και γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου τη γέννηση της Θεοτόκου. Το όνομα Καθολική σημαίνει Παντάνασα. Παντάνασα, δηλαδή βασίλισσα πάντων. Το σύμφωνο της πίστεως μας ομολογούμε εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Μία, γιατί ένας είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας, ο Χριστός. Αγία, διότι η κεφαλή της είναι ο ένας και μοναδικός Άγιος, ο Χριστός, και Καθολική, που είναι της Εκκλησίας μας, διότι διαφυλάσσει ολόκληρη και ακέραιη την αλήθεια. Βρίσκεται σε όλη την οικουμένη, περικλεί όλα τα έθνη και αγιάζει όλους τους αιώνες. Αποστολική, διότι έχει οικοδομηθεί στο θεμέλιο των Αποστόλων. Από τον παλιό ναό σώζεται τμήμα τοιχογραφίας στο νότιο τοίχο της Εκκλησίας, όπου απεικονίζεται αποσπασματικά η Δευτέρα Παρουσία και χρονολογείται στον 16ο αιώνα. Οι κάτοικοι του χωριού έχουν στη διάθεσή τους την κοινοτική βιβλιοθήκη. Το 2008 αποφασίσαμε να ιδρύσουμε αυτήν την βιβλιοθήκη σαν κοινοτικό συμβούλιο, ξέροντας την αξία του βιβλίου και θέλαμε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο της κοινότητας μας για την φιλαναγνωσία. Έχουμε 363 μέλη. Ένα χωριό με φιλόξενους κατοίκους και μια ακόμα καλή επιλογή για την επόμενη εκδρομή σας. Λοιπόν, όχι μόνο καλή, πολύ καλή επιλογή. Για τους Λευκοσιάτες είναι πολύ κοντά, άρα πολύ εύκολη πρόσβαση. Αλλά για τους υπόλοιπους φίλους που είναι μακριά, σήμερα θα μάθετε λεπτομέρειες γιατί πρέπει να πάτε Ψιμολόφου, γιατί πρέπει να κάνετε τη βόλτα σας από αυτή την όμορφη κοινότητα, η οποία πρέπει να πω ότι έχει ξεφύγει από τα στενά πλαίσια που ξέρουμε της μικρής κοινότητας του χωριού. Έχει μια μεγάλη πρόοδο, έχει πολλά πράγματα κάποιος να δει και να ζήσει και το βασικότερο, έχει μια φοβερή ανάπτυξη. Μαζί μας είναι ο κοινοτάρχης της Ψιμολόφου, ο Μάριος ο Πέτρου. Καλημέρα, Μάριε μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθες. Και η συνεργάτη μας, ούτε Τζοάννα, ούτε Ιωάννα. Γιάννα. Γιάννα Παπαπέτρου. Ναι, Γιάννα. Περαστικούλια κιόλας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στα λεπορούμε, αλλά αξίζει τον κόπο. Αξίζει, λοιπόν, ναι. Λοιπόν, πάμε στο Μάριο. Είδαμε το ρεπορτάζ. Είναι αυτό που έλεγα, το νιώθω, γιατί έχω πάει πολλές φορές. Έχει ξεφύγει από τα στενά πλαίσια της μικρής κομμόπολης, της μικρής κοινότητας. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Ναι. Και σε πλάτος, και σε έκταση, αλλά και σε πληθυσμό. Ναι. Είναι έτσι. Έτσι είναι, η αλήθεια αυτή είναι. Τώρα η κοινότητα, έχουμε γύρω στους 1.700 κατοίκους. Αρκετά μεγάλη κοινότητα, είμαστε οι μεγαλύτεροι στην περιοχή της Θαμασού. Συνεχώς προσπαθούμε να βελτιώνουμε την εικόνα της κοινότητας, κάνοντας κάποια έργα τα οποία θα βοηθήσουν τους κατοίκους για καλύτερη ζωή, ποιότητα ζωής. Όπως έχετε προσέξει και στα ρεπορτάζ, στόχος μας είναι να κρατήσουμε και τους νέους της κοινότητας, αλλά και τους πιο μεγάλους ανθρώπους να έχουν κάτι να ασχοληθούν. Έχετε το πλεονέκτημα ότι είστε κοντά στη Λευκοσία. Αυτό που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να ζει, να δημιουργήσει στο χωριό,
αλλά να έρχεται να εργάζεται Λευκωσία, έτσι. Ναι, είναι και έτσι είναι. Παλαιότερα η κοινότητα, οι κάτοικοι της κοινότητας ασχολούνταν με την γεωργία, την κοινοτροφία. Τα τελευταία χρόνια όμως, αν και η γη είναι πάρα πολύ ευφοριστή κοινότητα, οι κάτοικοι εργάζονται στην Λευκωσία. Και σε ιδιωτικές, και πράσινο πολύ. Πολύ πράσινο, πάρα πολύ πράσινο. Αν και τα τελευταία χρόνια η Ψιμολόφου φημιζόταν για τις σκαϊσές. Τα τελευταία χρόνια όμως, λόγω και της ανάπτυξης αλλά και της ανομβρίας, έχουν ξεριζωθεί και στη θέση τους υπάρχουν τώρα. Πάντως, κάποιος περνώντας από το Ψιμολόφου. Υπάρχει πράσινο όμως, αρκετό. Θα δει πολύ πράσινο και θα δει και καινούργια σπίτια. Καινούργια πράγματα. Λόγω του ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στη Λευκωσία, είναι μια ήσυχη περιοχή. Έχει δημιουργηθεί ανατολικά της κοινότητας, διότι την κοινότητα τη διασχίζει ένας δρόμος και εκεί είναι και το πιο σοβαρό πρόβλημα που έχουμε και ως κοινότητα. Έχουν έρθει πάρα πολλοί ξένοι. Ο κύριος δρόμος. Ναι. Διασχίζει αριστερά και κόβει την κοινότητα στη μέση. Κόβει την κοινότητα στη μέση και έχουμε σοβαρά προβλήματα. Θεωρείται από κάποιους υπεραστικός, από κάποιους δεν θεωρείται υπεραστικός. Υπάρχει απομονωτική λωρίδα, οπότε η κοινότητα δεν μπορεί να αναπτυχθεί εμπορικά σε εκείνον τον δρόμο και αυτό είναι πρόβλημα για μας. Βέβαια, δεν είναι το σημαντικότερο, ότι η κοινότητα αυτή είναι η κοινότητα του Τοκαρί και του Γαλήνη. Αυτό και αν είναι η είδηση. Παρακαλώ δηλαδή. Λοιπόν, Γιάννα μου, Γιάννα μου, μας ακούνε τα παιδιά. Καλημέρα στο Γαλήνη και στον Τοκαρί. Έχεις γυρίσει όλη την Κύπρο. Ψιμολόφου σου αρέσει? Μ' αρέσει. Γιατί? Είναι πολύ είναι κοντά στην πόλη. Μας δίνει την ευκαιρία. Φέρτε τσάι για να τη γιάνουμε τη Γιάννα μου. Φέρετε τσάκι και έχει εκδρομή μετά. Ναι, έχουμε άλλα χωριά να δούμε. Σου δίνει την ευκαιρία να γυρίσεις στο χωριό, να το γνωρίσεις. Για τους Λευκωσιάτες και για τους Λεμεσανούς είναι κοντινή απόσταση. Κρύβει μια φοβερή ιστορία πίσω της. Και εγώ θα, επειδή μ' αρέσει να σας λέω για την ιστορία του κάθε. Και καλά κάνετε και μάλλον μας αρέσει. Και έχεις δίκιο, το Ψιμολόφου έχει ιστορία, μεγάλη ιστορία. Ναι, και κάποιες πληροφορίες που έχουμε βρει τώρα. Μας λένε ότι το χωριό ήταν γεωργοκτηνοτροφικό χωριό και παρήγαγε νόσπρια και σιτάρι. Και έναν ωραίο που έχουμε βρει είναι το 1316 ο Βάιλος της Ψιμολόφου παρήγαγε 8 μόδια κρεμμύδια. 8 μόδια κρεμμύδια που ισοδυναμείται με 40, ένα μόδιο ήταν 40 λίτρες, ήταν 40 λίτρα κρεμμύδια. Και βγαίνει η κουβέντα που ακούμε ψωμί και κρομίδι. Ναι. Βγήκε από αυτήν την ιστορία, κοντά στη Ψιμολόφου. Ο κόσμος τότε ήταν φτωχός. Είχαμε και το φεδαρχικό νόμο πάνω της και τι έτρωγα. Το ψωμί και το κρομίδι. Το χαλούμι το τρώνε στο Ψιμολόφου. Να σας πω και για το χαλούμι. Τότε ο βασιλιάς Ιάκωβος έστελε στη μητέρα του το κίτρινο τυρί. Δεν αναφέρεται ως χαλούμι, αναφέρεται το κυπριακό τυρί. Και έστελνε στη μητέρα του κρασί από τη Ψιμολόφου και το κίτρινο τυρί. Τώρα δεν ξέρω αν τρώω το χαλούμι στη Ψιμολόφου. Ξέρω ότι κάνουν ωραίες ραβιόλες όμως. Ναι, είναι παράδοση στη Ψιμολόφου η ραβιόλα. Εμείς επειδή δεν φάγαμε ραβιόλες, να δούμε το ρεπορτάζ. Παράληψη να μην φάτε τις ραβιόλες. Νομίζω έχω φάει πιο παλιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε, Γαβριλίτσα μου, το ρεπορτάζ για τις ραβιόλες. Έτσι, να το δούμε, να το απολαύσουμε. Σαν βρεθείτε στην Ψιμολόφου, δεν θα μπορούσατε να μην δοκιμάσετε τις παραδοσιακές ραβιόλες. Εμείς συναντήσαμε τον Λεόντιο Ιταλό, όπου μας μαρτύρησε τα μυστικά της συνταγής. Εδώ θα δείξουμε την Παρασκευή το παραδοσιακό ραβιόλο. Όπως ακριβώς μάθαμε από την προγιαγιά μας, είναι η συνταγή που ακολουθούμε εδώ και χρόνια από γενιά σε γενιά. Όλη η οικογένεια. Στη συνταγή μας χρησιμοποιούμε κυπριακό χαλούμι, αυγά, δυόσμο φρέσκο και ξερό και αλεύρι για το ζυμάρι μας. Ανακατεύουμε το χαλούμι μαζί με το δυόσμο και το φρέσκο και το ξερό. Εδώ προσθέτουμε το αυγό και λίγο αλάτι για τη ζύμη μας αυτό, αλεύρι, αλάτι και νερό για το ζυμάρι μας. Μας άνοιξε την όρεξη, Γαβριέλα. Ωραία πράγματα. Φαίνονται τουλάχιστον όμορφο. Έχει παράδοση στην εκεί, έτσι. Ναι, υπάρχει. Τις ραβιόλες,
Υπάρχει το εργαστήριο, το οποίο... Τώρα, Μάρια μου, τι άλλο έχουμε να δούμε εκεί στην Ψυχολόφου? Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε προχωρήσει στη δημιουργία ενός εκδρομικού χώρου, πριν 1,5 χρόνο περίπου. Ήταν ένας χώρος πρασίνου, τον οποίο ως κοινοτικό συμβούλιο είπαμε να τον διαμορφώσουμε ως εκδρομικό χώρο. Τον έχουμε καθαρίσει, έχουμε βάλει μέσα παγκάκια, τον έχουμε περιφράξει πάρα πολύ ωραία. Και ο κόσμος, αλλά και οι κάτοικοι, αλλά και οι κάτοικοι της γύρω περιφέρειας μπορούν εκεί να πάνε τα Σαββατοκυριακά, να ανάψουν τα κάρβουνά τους, να κάνουν τη σούβλα τους, σε ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον. Αυτόν τον χώρο το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ την καθαρά Δευτέρα και το Πάσχα, που κάνουμε έτσι, μαζεύεται ο κόσμος εκεί και το κοινοτικό συμβούλιο. Έχετε την ευλογία να έχετε και κοντά και το μοναστήρι, βέβαια, έτσι, εκεί ναι. Στο πολιτικό. Ναι, ναι. Επίσης είναι ένα πολύ ωραίο ιστορικός χώρος. Να ρωτήσω κάτι. Υπήρχαν ποτέ βλέψεις η Ψυχολόφου να γίνει δήμος? Όχι. Όχι. Όχι, όχι. Όχι. Εντάξει, είμαστε 1.700 κατοίκοι, αλλά δεν έχουμε έτσι βλέψεις. Ναι. Απλώς να πω ότι με τα γειτονικά χωριά έχουμε δημιουργήσει, έχουμε κάνει συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών. Δηλαδή, είστε προχωρημένοι σε αυτό. Ναι, αυτό που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε στους δήμους, την μεταρρύθμιση, την τοπική μεταρρύθμιση. Εμείς έχει αρκετά χρόνια. Η περιφέρεια εκεί έχει συμπλεγματοποιήσει υπηρεσίες για την περισυλλογή σκυβάλων και για την υδατοπρομήθεια. Παράλληλα όμως και για τα πολιτιστικά. Είναι ο πολιτιστικός σύνδεσμος Σταμασός, που διοργανώνουμε κάποιες εκδηλώσεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Και υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τα γειτονικά χωριά. Αυτό είναι προς όφελος των κατοίκων της περιοχής. Και το κόστος της περισυλλογής και της υδατοπρομήθειας και οικονομικά, αλλά και περισσότερος κόσμος, περισσότερες γνωριμίες. Είναι... Και φέρνεις και πιο κοντά τους ανθρώπους της περιοχής. Βέβαια, πολύ βέβαια. Αυτό. Και σημαντικό είναι τα έργα που κάνει κάθε κοινότητα, αν μπορεί να εκμεταλλευτεί και το γειτονικό χωριό. Και μερικά από τα έργα που έχουμε κάνει και εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά, είναι ένα βόλεϊ, το pitch volley, έτσι το έχουμε ονομάσει. Έχουμε φυτέψει με φοινικές μια περιοχή και έχουμε δημιουργήσει εκεί όντως ένα pitch volley. Βάλετε άμμο? Άμμο, βέβαια. Ειδικών άμμων, για τον το σκοπό. Θάλασσα δεν έχετε όμως. Προς το παρόν όχι. Προς το παρόν δεν έχουμε. Είναι ωραίο αυτό, το έχω περάσει το χωρίς. Και πέρσι έγινε το πρώτο τουρνουά. Μέσα στα πλαίσια αυτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων, κάναμε το πρώτο τουρνουά. Λοιπόν, όταν θέλει κάποιο, Τζοάννα μου και Γιάννα μου, καλή, άμα θέλει κάποιο να δημιουργήσει. Είναι θέμα φαντασίας και συνεργασίας. Είναι θέμα θέλω. Ναι, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και ως κοινότητα νιώθω έτσι και την ανάγκη να το πω αυτό. Και καλά. Ευχαριστώ πάρα πολλά πολύ τους κατοίκους για τον εθελοντισμό. Δηλαδή προσφέρουν πάρα πολλά. Μπράβο. Εθελοντικά. Μπράβο. Δηλαδή αν δείτε στην πλατεία, η οποία διαμορφώθηκε από το προηγούμενο κοινοτικό συμβούλιο, εμείς πρέπει να την συντηρούμε και να την βελτιώνουμε. Με εθελοντική εργασία έχουν γίνει ζωγραφιές. Το ίδιο και στον χώρο που είναι το βόλεϊ. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, γιατί είναι πολύ σημαντική η βοήθεια σε εθελοντική βάση των κατοίκων για να αναπτυχθεί μια κοινότητα. Δεν μπορεί να περιμένεις μόνο από το κοινοτικό συμβούλιο. Έτσι. Βέβαια, βέβαια. Και πραγματικά νιώθουμε πολύ περήφανοι για τους κατοίκους μας, γιατί μας τηλεφωνούν, μας βοηθούν πάρα πολύ. Ναι. Οποιαδήποτε εκστρατεία, αν καθαριότητα θα κάνουμε, θα είναι εκεί. Είναι καθαρή κοινότητα. Τώρα που το είπες, είναι καθαρή κοινότητα. Πολύ καθαρή κοινότητα. Πάρα πολύ καθαρή κοινότητα. Είναι πάρα πολύ καθαρή κοινότητα και αυτό πρέπει να πούμε μπράβο στο Μάριο και στους κατοίκους του χωριού. Γιατί... αυτό που λέει ο Μάριος είναι σημαντικό. Ναι. Δεν το βλέπεις συχνά. Δηλαδή αυτή η συνεργασία σε εθελοντική βάση, μάλιστα, δηλαδή όλοι για την κοινότητά μας, είναι σημαντικό πράγμα. Να μην περιμένουν τα χωριά. Κάποια χωριά πραγματικά που επισκέπτουμε περιμένουν και λες, μα πρέπει ο κοινοτάρχης να μας τα καθαρίσει. Έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο κοινοτάρχης. Έξω από την πόρτα σου μπορείς να καθαρίσεις και εσύ και γύρω από την περιοχή σου. Ναι. Και αυτό το βλέπεις στη Ψυχολόφου. Μα έτσι πρέπει. Δεν είναι ο κοινοτάρχης. Καταρχάς είναι το κοινοτικό συμβούλιο. Όλοι μαζί. Διότι ο κοινοτάρχης από μόνος του. Δεν μπορεί να κάνει. Εκλέγονται κάποιοι άνθρωποι για να ηγηθούν μια προσπάθεια, αλλά πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Βεβαίως. Είμαστε... Επίσης, ένα άλλο κομμάτι που φημίζεται εκεί και έχει ιστορία, η Ψυχολόφου είναι και η βιοσοδευσία. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Έχουμε ετοιμάσει ρεπορτάζ Γαβριέλα, να το δούμε. Γαβριέλα μου, το θέμα. Παραδείγματα.
Παλαιότερα, η οικονομία της Ψιμολόφου, εκτός από τη γεωργία και την κτηνοτροφία, στηριζόταν στην επεξεργασία των δερμάτων. Στο χωριό υπήρχαν 5 καλά συγκροτημένα βυρδοσεψία, τα οποία κατεργάζονταν τεράστιες ποσότητες δερμάτων. Τα βυρδοσεψία απασχολούνταν οι πιο πολλοί από τους κατοίκους, τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα δέρματα στέλνονταν στο εξωτερικό ή κατασκευάζαν βούρκες και ποήνες για την τόπια αγορά. Το βυρδοσεψίο ήταν τα δέρματα των Αίγιων που εσφάζασαν, έβγαλαν τις πέτσες τους και δεν έπρεπε να τις κατεργαστούσει, να κάνουν τις βούρκες, βαστοκινή, να κάνουν τις ποδίνες. Ναι, και κάνουν και στις δουλειές. Πιέναμε το πρωί στη δουλειά μου. Ήταν τα δέρματα έτοιμα που θέλουν να τα βάλουμε, να τα κατασκευάσουμε τις ημέρες κίνη, διότι δεν κάνουμε τα ούλα. Κάνουμε 50 την ημέρα, 45, εξαρτάται πόσο ο μέθος είχασε. Διότι ήταν πράγματα βαρετά. Γεμώναμε τα ρούδι, δουλεύκαμε, πιέναμε την ώρα 10 τα μεσάνυχτα και πιέναν το υπόθεση για να πεις ότι έμπηκε σπίτι σου, να πεις όσοι ρόδι, 4-5, εξαρτάται ο καιρός. Διότι τα δέρματα, όταν τελειώσουν, πρέπει να τα κρεμάσεις έξω στα δέντρα, να πάρουν αέρα, να πάρουν ήλιο και να στεχνώσει το ρούδι που μέσα που τους έβαλασαι. Διότι άμα έδειξαν και καταλάβεις τίποτα, δεν θα σου κάνω. Η δουλειά μας ήταν πολύ σκληρή, λερωμένη, που εφαντάζεστε. Κι όμως είμαστε υπόχρεοι, είχαμε 6 παιδιά, να δουλέψουμε. Και δουλέψαμε στο ψηφίο. Ο Θεός και βοηθήσε μας, μεγαλώσαμε, αντάγκαζε οι άνθρωποι να πούμε. Όχι 80 χρονών και 90 χρονών και 80 χρονών και να δουλέψει. Διότι δεν είχε που την κυβέρνησε τίποτα να πιάσει. Δεν πρέπει να πιάσει ούτε τη δουλειά τους. Και έτσι ήταν υπόχρεος ο κόσμος, δουλεύκε. Ήταν πολλά δύσκολη η ζωή μας. Οι πιο νέοι τώρα που κουράζονται πιο εύκολα και θέλουν να δουλεύουν. Έμαθα, συνέχισε την καλοπέραση. Πραγματικά, εγώ λατρεύω αυτές τις γιαγιάδες. Αυτές είναι οι γυναίκες, είναι η ιστορία του τόπου μας. Και με αφορμή την παρουσία της γιαγιάς εδώ στην εκπομπή, νομίζω ότι περιποιούν τιμής. Πρέπει να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους και όχι να τους βασανίζουμε. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές δυσκολεύουμε τη ζωή. Λίγο με την υγεία, λίγο με τη δημόσια υγεία, λίγο με κάποια επιδόματα, δυσκολεύουμε τη ζωή τους. Και δεν το αξίζουν. Λοιπόν, έχουμε ακόμα πόσο, έχουμε 6 λεπτά. Λέγε, Μάρια, ό,τι θέλεις για την κοινότητα. Α, καταρχήν αυτό που είπες και πρέπει να το δούμε. Ήθελα να σε ρωτήσω προηγουμένως. Ο δρόμος, έχεις δίκιο. Δηλαδή, βλέπεις ότι έχει αναπτυχθεί η κοινότητα αριστερά όπως ανεβαίνουμε. Μάλιστα. Με πολλά σπίτια. Αυτό δυσκολεύει την πρόσβαση. Δυσκολεύει την πρόσβαση. Βεβαίως. Από τη μία μεριά στην άλλη μεριά της κοινότητας έχουν γίνει κάποια βελτιωτικά έργα. Έχει δημιουργηθεί μια υπερυψωμένη διάβαση. Πριν ένα χρόνο. Γιατί είχε κίνδυνο εκεί, τρέχουν έτσι. Είχε σοβαρός κίνδυνος και αυτό εδώ μπορώ να πω ότι υπήρχε ενδιαφέρον από τα τμήματα, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης η αλήθεια ήταν δύσκολο να ανταποκριθούν. Και προς τιμή της κοινότητας ανάλαβε εκεί όλα τα έξω. Μπράβο. Αν και δεν είναι δικός μας δρόμος, θεωρείται δρόμος των δημοσίων έργων. Εμείς δεν βλέπουμε δρόμους, βλέπουμε την ασφάλεια των κατοίκων, αλλά και της περιοχής. Και με έξοδα του Κοινοτικού Συμβουλίου έγινε εκεί. Εκείνη η περιψωμένη. Ακόμη όμως θα γίνουν και κάποια άλλα έργα για αυτόν τον σκοπό. Στο επόμενο σταυροδρόμι, πάλι με την ίδια λογική, για να μειωθεί η ταχύτητα. Γιατί είναι για ταχύτητα κυκλοφορία ο δρόμος, έτσι. Ναι, υποτίθεται θεωρείται ο υπεραστικός. Κάποιοι λένε ότι είναι υπεραστικός. Υπεραστικός είναι, τι είναι, υπεραστικός. Έχουμε έναν κύριο Χάρη, τον κύριο Χάρη στη γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Χάρη. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Εγώ σας παίρνω απλώς, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκπομπή που κάνετε. Να είστε καλά. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστώ την κυρία Γιάννα Παπαπέτρου. Εγώ είμαι ο Χάρης ο Πάζαρος, όπου έχω έρθει και εγώ εκεί στην εκπομπή σας από την Κεροσκήπου. Ο Χάρης μας, ο Χάρης. Ναι, ναι, ναι. Μόλις και... Ναι, Χάρη. Ένιωθα την ανάγκη να πω έναν ευχαριστώ για την εκπομπή και για το κανάλι το Σίγμα, όπου δημιούργησε αυτή την εκπομπή και μέσα από αυτές τις εκπομπές ο κόσμος μαθαίνει για τα χωριά της Κύπρου,
για τον πολιτισμό μας, τα ήθη και τα έθιμα μας. Αυτός ήταν και ο στόχος, Χάρη μου, όταν ξεκινάγαμε την εκπομπή, και το μεγάλο μπράβο οφείλεται στους συνεργάτες εδώ, και στη Γιάννα και στη Γαβριέλα, κινηματογραφιστές, που πραγματικά κάνουν πολύ αξιόλογη δουλειά για να προβάλλονται αυτές οι κοινότητες, γιατί το αξίζουν. Σε ευχαριστώ πολύ πάρα ωραία. Πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Έλα, Τζόνα μου. Να του ζήσει το παιδάκι του, του Χάρη. Χάρη, ναι, προχτές την ονομαστική του γιορτή ήταν το δεύτερο παιδάκι του. Να του ζήσει χάρη με το παιδάκι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε, Γιάννα μου, για την κοινότητα. Για την κοινότητα, εγώ θα έλεγα του κόσμου να αρχίσει να επισκεφτείτε τα χωριά. Η κοινότητα είναι πανέμορφη, ο κόσμος είναι πολύ φιλόξενος. Είναι καθαρό χωριό, μπορείς να βρεις τα πάντα, να περάσεις την ημέρα σου εκεί. Υπάρχουν και τα μικρά παραδοσιακά καφενεδάκια. Ταβερνάκια, έχουμε ταβερνάκια. Ταβερνάκια όχι, αλλά μπορεί να έρθει ο κόσμος να γυμναστεί. Ναι. Κάτι που δεν έχουμε αναφέρει. Έχει γυμναστήριο εκεί, πέθριο. Υπάρχει πέθριο γυμναστήριο. Μπράβο, είναι κάτι το πρωτοποριακό. Έχει διαμορφωθεί εκεί εις μνήμη, όλα τα έξοδα τα έχει αναλάβει η οικογένεια του κυρίου, του αείμνηστου Λάκη Ψημολοφίτη. Έχει γίνει εις μνήμη του Λάκη, γνωστού έτσι, παράγοντα του αθλητισμού. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και έχει εκεί ένα, γίνει ένα υπέροχος χώρος, τον επισκέπτονται μικροί, μεγάλοι, και πραγματικά αξίζει τον κόπο. Τώρα, τελευταία δημιουργήθηκε αυτό, Πέρσι το καλοκαίρι. Πέρσι το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Πάει κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος. Ναι. Πάει και η ποδοσφαιρική ομάδα. Μάλιστα. Γιατί έχουμε καταφέρει ως κοινοτικό συμβούλιο, σε συνεργασία πάντα με τα δύο αθλητικά σωματεία που υπήρχαν προηγουμένως, ποδοσφαιρικά πάντα μιλώ, ο ΑΟΠΣ και η Ομόνια, και έχουμε δημιουργήσει μία ποδοσφαιρική ομάδα. Δηλαδή και θα δείτε τους νέους της κοινότητας, όλους μαζί, τη μία μέρα στον έναν σύλλογο, την άλλη στον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό, είναι σημαντικό αυτό, που λες, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την πρόοδο της κοινότητας. Βεβαίως. Και από εδώ είναι που βλέπεις ότι όλοι οι κατοίκοι, δεν είμαστε όλοι μονιασμένοι, αγαπημένοι. Καθένα μπορεί να πιστεύει. Ο καθένας εκείνο που πιστεύει τα κομματικά. Σωστό. Αλλά αυτά να μην είναι εμπόδιο στην εξέλιξη της κοινότητας. Δηλαδή αυτό δικό σου, αυτό δικό μου. Δεν υπάρχει και στο κοινωνικό συμβούλιο, δεν υπάρχει έτσι θέμα. Και κάτι άλλο που παραλείψαμε είναι να πούμε ότι το κοινοτικό σύμβουλο αποτελείται και από 4 άντρες και 4 γυναίκες συμβούλους. Μπράβο. Εδώ δεν ισχύει η ποσοστοσία, εδώ μιλάμε για ισονομία. Είναι ισονομία, πλήρη ισονομία βεβαίως, και υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Κοίταξε τώρα, καλά κάνατε, έξυπνη κίνηση, διότι οι γυναίκες έχουν άλλο άγγιγμα όσον αφορά, ας πούμε, και την ομορφιά και το, αυτό το... Το κάλος που υπάρχει γενικότερα, την οργάνωση, έχουν άλλο. Και συνδυάζεται την ενέργεια με την. Μπράβο, πολύ ωραίο. Μπράβο. Υποεπιτροπές που ο καθένας αναλαμβάνει ένα κομμάτι για να βγει η δουλειά σωστά. Μάλιστα. Και λοιπόν, τα γειτονικά χωριά, διότι είναι κοντά του ένα με το άλλο, εδώ που αναφερθήκαμε για ταβέρνες, υπάρχουν τα γειτονικά χωριά που υπάρχουν οι ταβέρνες. Είναι πολύ κοντινές οι αποστάσεις. Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια. Που μπορείς να περάσεις. Να γυρίσεις στα χωριά και μετά να πας για φαγητό. Έτσι, βέβαια. Πάρα πολύ. Πού θα πάμε τώρα από το επόμενο χωριό μας, ποιο είναι το... Σήμερα θα τους βασανίσω λίγο. Ψηλά. Θα τους πάρω στο Κούρδαλι. 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 Ευκαιρία να μάθουμε και πού είναι το Κούρδαλι, γιατί πολλοί δεν μπορεί να μην γνωρίζουν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την παρουσία σας εδώ. Εύχομαι πάντα επιτυχία στην κοινότητα, σε αυτήν την όμορφη κοινότητα, και σε εσένα, Μάρη, που είσαι μπροστά αυτή τη προσπάθεια, στο Μάριο τον Πέτρου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Τζοάννα μου, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Την ευκαιρία που μας δώσατε να προβάλλουμε την κοινότητα. Χαρά μας και υποχρέωσή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ευχόμαστε πραγματικά να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, 7 παρατέταρτο, εδώ στο πρώτο σελίδο. Γεια σας.